Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Aquatic TikTok Live. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα μια γυάλα για να φιλοξενήσετε τα αγαπημένα σας χρυσόψαρα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό μέσα σε 2 λεπτά, οπότε σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι για να μπορώ να το κάνω εγώ σε 2 λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα η μέρα είναι πολύ χάλια, οπότε μπορείτε να ακούτε θόρυβους απ' έξω, αλλά αφήστε τους αυτούς στην άκρη, επικεντρωθείτε σε αυτό που θα μάθουμε σήμερα και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος θα μοιραστώ μαζί σας μάλλον ένα μυστικό του χόμπι που δεν θα πρέπει να χάσετε. Ας βάλουμε το χρονόμετρο στα 2 λεπτά και πάμε! Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το τι θα χρειαστούμε. Πάμε εντάχει. Θα χρειαστούμε φυσικά τη γυάλα μας, εγώ την έχω προμηθευτεί από το Τζάμπο, είναι πολύ φθηνή. Μπορείτε να πάρετε και λίγο πιο μικρή άμα θέλετε, αλλά κατά προτίμηση τη μεγάλη. Έχω το υπόστρωμα που θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιο διακοσμητικό για να το κάνουμε πιο όμορφο. Επίσης, καλό είναι να χρησιμοποιείτε αντιχλώριο όταν αλλάζετε νερό για να μην βλάψετε τα ψάρια σας. Πάμε τώρα στο τι δεν θα χρειαστούμε. Δεν θα χρειαστούμε φίλτρο, γιατί θα πιάσουμε πολύ χώρο στη γυάλα μας με το φίλτρο και δεν θα χωράει το ψάρι μας να κολυμπήσει όπως θέλει. Αφού τελειώσαμε με το τι θα χρειαστούμε και τι δεν θα χρειαστούμε, πάμε να το στήσουμε. Ξεκινάμε βάζοντας το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα που έχω επιλέξει είναι χοντρή πέτρα, επειδή μου άρεσε εμένα στο μάτι. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαλίκι της αρεσκίας σας, δεν υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και χρωματιστό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, το διακοσμητικό που θα χρησιμοποιήσω εγώ σήμερα είναι ένα σκελετός από το κρανίο του T-Rex, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τώρα, το μόνο που μας μένει είναι να χρησιμοποιήσουμε αντιχλώριο και να γεμίσουμε νερό και μετά από αυτό η γυάλα μας είναι έτοιμη να υποδεχτεί ένα... Όχι γυάλες, όχι λάθος συμβουλές σε αρχάριους χομπίστες. Μα ποιος είσαι εσύ? Ο καλός ο γάβρος. Καταλάβετε, όπως λέμε, ο καλός ο γλάρος. Πέρα από την πλάκα, το σημερινό βίντεο ήθελα να γίνει λίγο κωμικό και ο κύριος σκοπός του βίντεο ήταν να δείξουμε στους χομπίστες ότι μια γυάλα δεν είναι ιδανική για τίποτα. Θα σας εξηγήσω λίγο χοντρικά το λόγο. Μια τέτοια γυάλα δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα είδος ζωής. Γιατί είναι πάρα πολύ μικρή, το ψάρι που θα βάλετε μέσα δεν θα μπορεί να μεγαλώσει. Επίσης, δεν μπορείτε να τη φιλτράρετε σωστά, δεν χωράει κάποιο φίλτρο σοβαρό εδώ μέσα, αλλά και να χωρούσε είναι τόσο μικρός χώρος που δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Αν βάλετε ψαράκια χωρίς φίλτρο, τα ψάρια σας θα καούνε από την αμμονία και θα ψωθήσουνε. Αν είστε από τυχεροί, μπορεί να κρατήσουν λίγο καιρό, αλλά σκεφτείτε ότι συνήθως τα χρυσόψαρα που βάζετε εσείς σε αυτές εδώ τις γυάλες μπορούν να ζήσουν πάνω από 30 χρόνια και εμείς τα καταδικάζουμε σε λίγους μήνες, ίσως και μέρες ζωής. Επίσης, μια τέτοια γυάλα θα έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, πράγμα που τα ζωντανά μας δεν θέλουν. Είναι μικρός ο χώρος όπως είπαμε, οπότε τα ψαράκια μας θα πάθουν ενανισμό και θα ψωθήσουν και από αυτό αν δεν ψωθήσουν από την αμμονία. Γενικά αυτή η γυάλα είναι ωραία μόνο για να τη βάλετε σαν διακοσμητικό κάπου στο σπίτι σας και να μην βάλετε τίποτα ζωντανό μέσα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό βίδεο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το like. Αν δεν σας άρεσε και δεν θέλετε να φτιάχνουμε άλλα χιουμοριστικά βίντεο, μπορείτε να κάνετε απεγγραφή και να μας πατήσετε ένα dislike, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε το λόγο. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!